Με επέμβαση της αστυνομίας έληξε τα ξημερώματα η κατάληψη των αυτοαποκαλούμενων εφέδρων οπλιτών του Βοτανικού, στο χώρο που αναμένεται να κατασκευαστεί το τέμενος. Η κατάληψη είχε αγκαλιαστεί από τη Χρυσή Αυγή, βουλευτές της οποίας έδωσαν μάλιστα σήμερα έντονο παρόν στο σημείο. Μόλις 2 ώρες χρειάστηκε η αστυνομία για να δώσει τέλος στην πολύμηνη κατάληψη στο Βοτανικό, εκεί όπου πρόκειται να ενεργηθεί το τέμενος. Η επέμβαση έγινε λίγο μετά τις 6 το πρωί, ύστερα από μήνυση του Δημοσίου. Η αστυνομία προσήγαγε 15 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μετά την επιχείρηση εκένωσης, ο χώρος φραγίστηκε από ειδικά συνεργεία, ενώ θα φρουρείται πλέον από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Από τον περασμένο Ιούλιο, που οριοθετήθηκε ο χώρος κατασκευής του τεμένους, είχε καταληφθεί από ομάδες ατόμων που αρχικά συστήνονταν ως κάτοικοι της περιοχής και στη συνέχεια εμφανίστηκαν με την επωνυμία Σύλλογος Εφέδρων Πολιτών Οπλιτών. Μάλιστα, κάποιοι από τους προσαχθέντες φορούσαν εσαιρετικά ρούχα. Το πρόσχημα ήταν ότι ήθελαν στο χώρο να δημιουργηθεί αυτοσχέδιος χώρος φιλοξενίας αστέγων μόνο για Έλληνες. Ο χώρος ήταν πλέον άβατο, αφού οι καταληψίες είχαν στήσει οδοφράγματα από παλιά ελαστικά φορτηγών και σηματοπλέγματα. Είχαν φροντίσει μάλιστα να φτιάξουν και ένα αυτοσχέδιο ναό με εικόνες και σταυρούς. Η κατάληψη είχε αγκαλιαστεί από τη Χρυσή Αυγή και άλλες ακροδεξιές οργανώσεις και συνδέεται ευθέως με την παρεμπόδιση της ανέγερσης μουσουλμανικού τεμένους. Με αυτό το αίτημα είχαν πραγματοποιηθεί μάλιστα έξω αλλά και κοντά στην κατάληψη και 2 συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής. Ενώ το πρωί μετά την εκένωση το παρόν στο χώρο έδωσαν οι βουλευτές Ηλίας Κασιδιάρης και Ηλίας Παναγιώταρος. Έχουμε κάνει εκατοντάδες καταγγελίες για παράνομα ισλαμικά τζαμιά που λειτουργούν σε όλη την Αττική. Και δεν έγινε καμία αστυνομική επιχείρηση εκένωσής τους. Και εδώ που κάποιοι πολίτες έκαναν το έγκλημα της ανέγερσης ενός χριστιανικού ναού, ήρθαν 45 δημιουργίες ΜΑΤ και τους συλλάβανε όλους.